Το βραβείο παιδαγωγικής χρησιμότητας. Α! Το μοιράζονται δύο σχολεία. Οπότε. Βραβείο παιδαγωγικής χρησιμότητας για ταινία ντοκιμαντέρ πηγαίνει στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου Έτοιμο. Ταινία το σπίτι στην Κούβα Μάστρου. Είμαστε στη Μάστρου και θα σας μιλήσουμε για το σπίτι του χωριού μας. Δύο βραβεία πήραμε σήμερα για το Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου. Μία ομάδα μαθητών έστειλε ένα ντοκιμαντέρ για το σπήλαιο της Μάστρου στο διαγωνισμό Filmmakers 2018 και καταφέραμε και πήραμε δύο βραβεία. Το πρώτο βραβείο είναι το παιδαγωγικής χρησιμότητας, που είναι και ένα σπουδαίο βραβείο για τους εκπαιδευτικούς. Καταλαβαίνει καλά όποιος ακούει τον τίτλο και μόνο. Και το δεύτερο βραβείο ήταν για την πρωτότυπη έρευνα που κάναμε. Γιατί χρειάστηκε μεγάλο σκόπο, μεγάλη έρευνα, μεγάλη δουλειά, πολλή δουλειά και είχαμε πολλούς υποστηρικτές σε αυτό που κάναμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προφανώς θα τα πούμε σε ενευθέτω χρόνο που λένε, αλλά ευχαριστούμε πολύ όσους μας στήριξαν και ευχαριστούμε πολύ όσους μας έδωσαν δύναμη για να κάνουμε αυτή τη δουλειά που χαιρόμαστε ιδιαίτερα που την έχουμε κάνει. Μεγάλη διάκριση για την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Συγκεκριμένα το Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου, συμμετέχοντας στο δεύτερο πανελληνικό μαθητικό διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους, τα παιδιά κινηματογραφούν, με σημενότητα ντοκιματέρ και με θέμα το σπήλαιο στη Βούβα στη Μάστρου, κατάφεραν και απέσπασαν τα δύο βραβεία του ίδιου κ. Κατσαρός. Τα παιδιά υπέδειξαν την κοινωνική, ιστορική ευαισθησία τους και την καλλιτεχνική πάνω στο θέμα αυτό και απέδειξαν ότι οι έφηβοι με τη δημιουργικότητά τους μπορούν να δημιουργήσουν πολλά. Τέτοιες δράσεις προάγουν την παιδεία, τον πολιτισμό
και την τέχνη, να μεταφέρω και τα συγχαρητήρια του Δημάρχου και όλων μας απέναντι στους μαθητές και κυρίως και στον κύριο Καθαρό για όλη την προσπάθεια που κατέβαλαν. Στηρίζουμε τέτοιες δράσεις και το επόμενο διάστημα θα γίνει μια εκδήλωση στο Μεσολόγιο όπου θα προβάλλουμε το ντοκιματέρ αυτό, καθώς επίσης θα βραβεύσουμε τους μαθητές και τους συντελεστές της διοργάνωσης. Συγχαρητήρια σε όλους.